Η κοινωνία θέλει να πάμε μπροστά ενωμένοι. Όλοι μαζί. Χωρίς κανένας να μένει πίσω. Θέλει πάνω απ' όλα ανάπτυξη, δουλειές και ασφάλεια. Για να ξαναγίνει η Ελλάδα δυνατή. Όπως μας αξίζει. Θέλω να ευχαριστήσω τους Έλληνες πολίτες για την εμπιστοσύνη τους. Θα είμαι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Και θα δουλέψω σκληρά. Για να πείσω και τους συμπολίτες μας που δεν μας στήριξαν ότι είμαι εδώ για όλους. Για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Είμαστε λίγοι για να είμαστε διχασμένοι. Και έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί. Αναλαμβάνω τη διακυβέρνηση του τόπου έχοντας πλήρη επίγνωση της εθνικής ευθύνης. Στέκομαι με σεμνότητα και σεβασμό απέναντι στη λαϊκή ετοιμιγωρία. Αλλά και με απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μου. Να φέρω εις πέρας αυτή τη σπουδαία αποστολή που μου αναθέσατε. Ξέρω τις δυσκολίες που περιμένουν εμένα και τους συνεργάτες μου. Αντλώ όμως δύναμη από τη δύναμη του λαού. Από αυτό το ορμητικό και πολύμορφο ρεύμα που συνενώθηκε στην κάλπη. Δεν εκφράστηκε απλά η θέληση να κλείσει ένας κύκλος βαθιά επώδυνος για την πατρίδα μας. Ήταν κάτι πολύ παραπάνω. Η πίστη ενός λαού στις δυνάμεις του. Η επιθυμία του να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Η ανάγκη να αποδείξουμε ότι μπορούμε να μεγαλουργήσουμε εδώ στον τόπο μας, χωρίς να αναζητήσουμε το δρόμο της ξενιτιάς. Και νιώθω σήμερα την ανάγκη να απευθυνθώ και στους Έλληνες του εξωτερικού. Αυτούς που εξόρισε η κρίση. Δεν θα σας ζητήσω απόψε, στο όνομα ενός ρομαντικού πατριωτισμού, να πάρετε το δρόμο της επιστροφής. Σας ζητώ απλά να έχετε το βλέμμα σας και την καρδιά σας στραμμένη στην Ελλάδα. Από σήμερα δουλεύουμε για να αλλάξουμε τη χώρα που αναγκαστήκατε να εγκαταλείψετε. Δεν είμαστε μία κοινωνία χαμηλών προσδοκιών και ελάχιστων απαιτήσεων. Οι Έλληνες αξίζουμε καλύτερα και τώρα ήρθε η ώρα να το αποδείξουμε και στην πράξη. Ζήτησα ισχυρή εντολή να αλλάξουμε την Ελλάδα. Μου την προσφέρατε γενναιόδωρα, ξεπερνώντας προκαταλήψεις, στερεότυπα, διαχωριστικές δάμες του χθες. Και δεν θα διαψεύσω τις ελπίδες σας. Σήμερα όμως, αντλώ και δύναμη από τη στήριξη της οικογένειάς μου, τη συζύγου μου και των τριών παιδιών μου, θέλω να τους ευχαριστήσω από καρδιάς. Και επιτρέψω να το πω, αυτή την ώρα νιώθω να με προστατεύει όσο ποτέ η ευχή των γονιών μου. Συμπολίτες μου, από σήμερα ξεκινάει ένας δύσκολος αλλά όμορφος αγώνας. Η χώρα σηκώνει και πάλι περήφανα το κεφάλι και εμείς σηκώνουμε τα μανίκια. Η νέα κυβέρνηση θα δουλέψει σκληρά, ομαδικά και με σεμνότητα, με σεβασμό στην ισχυρή λαϊκή εντολή που έλαβε. Το κύρος της δημοκρατίας και των θεσμών θα αποκατασταθεί. Λάθη στην πορεία μπορεί να υπάρξουν, όμως δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ η εργατικότητα και η απόλυτη προσήλωση στον στόχο που δεν είναι άλλος από το να κάνουμε τη ζωή του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας καλύτερη. Έχω δεσμευθεί για λιγότερους φόρους, για πολλές επενδύσεις, για καλές και νέες δουλειές, για ανάπτυξη που θα φέρει καλύτερους μισθούς και υψηλότερες συντάξεις και για ένα αποτελεσματικό κράτος που θα προσφέρει στον πολίτη ασφάλεια, αξιοπρεπή υγεία και σύγχρονη παιδεία. Η διαφάνεια και η λογοδοσία και η αξιοκρατία επιστρέφουν στη χώρα, ενώ η εθνική μας φωνή δυναμώνει στην Ευρώπη με πρώτο στόχο τα χαμηλότερα πλεονάσματα. Ξεκινάμε τώρα. Η Βουλή θα δουλέψει ολόκληρο το καλοκαίρι, γιατί το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει. Δεν ζητώ περίοδο χάριτος, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Οικοδομούμε ένα ευρύ μέτωπο συνένεσης και προόδου. Ενωμένοι μπορούμε να γράψουμε τη δικιά μας ιστορία. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Καλό βράδυ και από αύριο ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός και ο ήλιος πιο φωτεινός. Ξημερώνει μια νέα μέρα για την πατρίδα μας.